Το βήμα ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω και εγώ εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας, εκφράζοντας την συμπαράστασή μου στη Μαριέτα, η οποία θα βγει νικήτρια και από αυτή τη δοκιμασία της υγείας της. Κύριε Τσίπρα, μας ανακοινώσατε στην αρχή της ομιλίας σας ότι έχω τελειώσει πολιτικά. Φαντάζομαι ότι η εκτίμησή σας αυτή είναι τόσο ακριβής όσο όταν λέγατε ότι δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο εκατομμύριο να κερδίσει εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης. Θα θυμάστε ότι πριν από 1,5 μήνα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, από αυτό το βήμα, είχα προβλέψει ότι το επόμενο στίχημα για την αξιωματική αντιπολίτευση θα ήταν να παραμείνει δεύτερο κόμμα, αντί για τρίτο, στην επόμενη Βουλή. Και πράγματι, λίγες εβδομάδες μετά, ο αρχηγός του φαίνεται να με επιβεβαιώνει απόλυτα. Με μία αμήχανη και αδιέξοδη πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση αναδεικνύει έπρακτα το δικό του υπαρξιακό πρόβλημα. Γιατί τι άλλο μπορεί να δηλώνει αυτή η άκερη πρωτοβουλία εκτός από την απελπισμένη του απόπειρα να δείξει ότι ο χώρος του διατηρείται συσπειρωμένος χωρίς οι δυνάμεις του να φιλορροούν προς άλλα κόμματα όπως καταγράφουν οι τελευταίες έρευνες. Και γιατί άραγε θυμήθηκε τώρα τις εκλογές που πριν από λίγους μήνες απέρριπτε, αν όχι για να κλείσει εσωκομματικές πληγές που άνοιξαν πριν από το συνεδριό του. Άκουσα βέβαια και εγώ και νομίζω όλοι οι συνάδελφοι σήμερα τον κύριο Τσίπρα να κάνει αυτό το οποίο ξέρει να κάνει πράγματι πάρα πολύ καλά, να διαστρέφει την αλήθεια κατασκευάζοντας μία εικονική πραγματικότητα καταστροφής. Το ξεπεράσατε όμως σήμερα, κυρία Τσίπρα. Κάθε πρόταση και δύο ψέματα, όχι ένα. Και πράγματι, έχω ζητήσει από τους συνεργάτες μου και θα φροντίσουμε να κάνουμε τη σχετική ανακοίνωση να αποδομήσουμε ένα-ένα τα ψέματα τα οποία είπατε σήμερα σε αυτήν εδώ πέρα την αίθουσα. Γιατί ξεπεράσατε πράγματι και το χειρότερο εαυτό σας. Βέβαια δεν παραλείψατε. Παρακαλώ. Να λείπουν οι προτροπές. Να επιτίθεστε. Δεν παραλείψατε να επιτίθεστε με το γνωστό έτσι οργισμένο ύφος σας σε εμένα με προσωπικούς χαρακτηρισμούς και να εκτοξεύετε διχαστικά συνθήματα στείνοντας ένα δικό σας σκηνικό. Μια χώρα διαλυμένη, ταπεινωμένη, με τους πολίτες της περίπου γονατιστούς να σας παρακαλούν τάχα να κυβερνήσετε ξανά. Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Η αληθινή ζωή όμως είναι αλλού. Προχωράει, όχι χωρίς δυσκολίες, αλλά με σταθερό βήμα και με το βλέμμα μπροστά.
Δεν χρειάζεται ούτε άλλα ψέματα, ούτε άλλη τοξικότητα. Φοβάμαι ότι όσοι σας άκουσαν έχουν ήδη κλείσει την τηλεόραση, σκεπτόμενοι ενίοτε και φωναχτά πάλι μία από τα ίδια. Αντίθετα, σήμερα περισσότερο παρά ποτέ οι πολίτες έχουν ανάγκη από ρεαλιστικές και δημιουργικές σκέψεις που θα βοηθούν στην υπέρβαση δυσκολιών, τις οποίες πρώτος εγώ αναγνωρίζω, δυστυχώς όμως ελάχιστες τέτοιες σκέψεις και προτάσεις άκουσα. Απόδειξη, τουλάχιστον από εσάς, ότι ακόμα και στη συγκεκριμένη διαδικασία, ακόμα και όταν επιμένετε στο αίτημά σας για εκλογές, δεν είπατε τίποτα. Τίποτα. Δεν υπήρξε καμία ούτε καν αναφορά, ούτε κανένα υπονοούμενο για πιστική, συνολική, εναλλακτική πρόταση. Ο λόγος σας δεν ήταν παρά ένα κακό ήχο βουητό τυφλών καταγγελιών. Άλλωστε, τι ακριβώς ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ? Να καταδικαστεί εν μέσω πανδημίας μια εκλεγμένη κυβέρνηση 31 μηνών επιτυχιών ή λιγότερο επιτυχημένων αποτελεσμάτων για να προκύψει και να κυβερνήσει ποιος? Ποιος? Αυτός που επί 2,5 χρόνια μετά τις εκλογές του 2019 δεν τόλμησε να κάνει ένα απολογιστικό συνέδριο για τα αίτια της ήττας του. Αυτός, σε εσάς αναφέρομαι, που δεν έχει αλλάξει ούτε ένα από τα στελέχη της ηγετικής ομάδας η οποία ιτήθηκε κατά κράτος στην κάλπη. Αυτός που επικαλείται ως νέα μία πολιτική η οποία έχει ήδη καταδικαστεί από τον ελληνικό λαό ως η χειρότερη εμπειρία που βίωσε η χώρα από τη μεταπολίτευση και μετά. Είναι, νομίζω, ερωτήματα που από μόνα τους δίνουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την απάντηση. Δεν είναι ασφαλώς η πρώτη φορά που η αξιωματική αντιπολίτευση χρησιμοποιεί κοινοβουλευτικές διαδικασίες, στην προκειμένου την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, υποβολής πρότασης δυσπιστίας, για να εξάγει τα εσωτερικά της προβλήματα. Ούτε και η πρώτη φορά, αν και σήμερα όπως σας είπα ξεπεράσατε και το χειρότερο εαυτό σας, που αντιστρέφετε λέξεις, σημασίες και νοήματα για να αντιστρέψετε την πραγματικότητα. Θυμίζετε μία ρίση του Σέξπιρ. Η αλήθεια μπορεί να χρησιμοποιείται σαν ένα μαλακό γάντι που συχνά φοριέται και ανάποδα. Αυτό το γάντι λοιπόν η κυβέρνηση το σηκώνει, όσο προσχηματικό και γεμάτο πολιτικές κοιλίδες και να είναι. Και το σηκώνει σήμερα όχι για να απαντήσει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για να μιλήσει στους πολίτες για την πραγματική εικόνα της χώρας σήμερα. Αλλά κυρίως για το πώς μπορεί να είναι η πατρίδα μας την επόμενη μέρα. Γιατί απέναντί μας δεν έχουμε τα λάθη του χθες, όσο τις προκλήσεις του σήμερα και τις επιτυχίες του αύριο. Αγαπητοί συνάδελφοι, κατά τη διάρκεια αυτής της τριήμερης συζήτησης δεν υπήρξε τομέας κυβερνητικής πολιτικής για τον οποίο να μην μας εγκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω ότι από προχθές οι υπουργοί μας, αλλά και οι βουλευτές μας, παρουσίασαν αναλυτικά όσο οφείλουν στο πλαίσιο μιας τέτοιας συζήτησης το κυβερνητικό έργο το οποίο έχει παραχθεί, τους στόχους και τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις που έγιναν πράξη, αλλά και τις δυσκολίες που συναντά η προσπάθεια να ξεπεραστεί, να ξεπεραστούν μέσα σε λίγο διάστημα παθογένειες δεκαετιών. Γι' αυτό και στη δική μου παρέμβαση θα επιλέξω μόνο μερικά από τα κεφάλαια της δράσης μας, επιδιώκοντας να αναδείξω την πολιτική τους ουσία, ενταγμένες όμως στο περιβάλλον τους. Γιατί είναι αλήθεια ότι όλες οι δράσεις μας αναπτύχθηκαν σε συνθήκες πρωτοφανών κρίσεων, χωρίς να υπάρχει πρόσφατο ιστορικό προηγούμενο και θεσμική μνήμη διαχείρισης αντίστοιχων γεγονότων. Αναφέρομαι
προφανώς στη χειρότερη παγκόσμια πανδημία των τελευταίων 100 ετών, στη δευτερογενή κρίση στην αγορά ενέργειας. Όμοιά της σημειώθηκε πριν από μισό αιώνα. Στα ακραία καιρικά φαινόμενα της Μύδειας και της Ελπίδας στην Αττική, του Ιαννού στην Καρδίτσα, στους σεισμούς στη Σάμο και στην Κρήτη, στον καύσωνα του 21 και στις καταστροφικές πυρκαγιές που ακολούθησαν, στην υβριδική επίθεση που δέχθηκε η χώρα μας στον Εύρο τον Μάρτιο του 2020 από την Τουρκία με την ακραία εργαλειοποίηση του προσφυγικού, αλλά και στα γεγονότα στην Ανατολική Μεσόγειο το ίδιο έτος. Ο Λένιν, που τόσο σας αρέσει, έλεγε... ότι υπάρχουν χρόνια που δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα και υπάρχουν εβδομάδες που χωράνε χρόνια. Αυτές οι εβδομάδες κρατάνε κοντά 2 χρόνια επί της δικιάς μας διακυβέρνησης. Ούτε βαρυγκομούμε, ούτε λιποψυχούμε. Η ανάληψη ευθύνης είναι για τα δύσκολα. Και εμείς μπορούμε να πούμε ότι προσπαθήσαμε και καταφέραμε να περάσουμε μέχρι τώρα με τις λιγότερες δυνατές απώλειες μέσα από όλες αυτές τις θύελλες. Τεράστιες αυτές εξωγενές προκλήσεις μπορεί να δυσκόλεψαν. Δεν άλλαξαν όμως την πορεία της χώρας προς την πρόοδο. Σήμερα η Ελλάδα είναι διπλωματικά και αμυντικά πιο ισχυρή από ποτέ, με την οικονομία και την κοινωνία όρθιες απέναντι στην επέλαση του κορονοϊού, με την παιδεία και την υγεία να αναβαθμίζονται, με το κράτος να ψηφιοποιείται, με τους φόρους να μειώνονται και με τους πιο αδύναμους να προστατεύονται. Είμαστε ικανοποιημένοι? Απαντώ αμέσως αρνητικά. Όχι όμως γιατί είμαστε στη λάθος κατεύθυνση, ούτε γιατί δεν έχουμε ταχύτητα, αλλά γιατί δεν έχουμε όλοι σε όλα την ταχύτητα την οποία πρέπει. Και αυτό ισχύει και για τα προβλήματα τα οποία συναντήσαμε στην τελευταία χιονοθύελλα, ιδίως στην Αττική. Προβλήματα τα οποία πρέπει να γίνουν διδάγματα. Λυπάμαι που η συγγνώμη μου δεν έγινε αντιληπτή από όσους ποτέ δεν τη διέμαθαν και ποτέ δεν τη διατύπωσαν. Δεν απευθύνεται σε εσάς. Απευθύνεται σε όσους ταλαιπωρήθηκαν εξαιτίας της επιχειρησιακής ανεπάρκειας ενός ιδιωτικού φορέα και της οργανωτικής αδυναμίας του κράτους. Απευθύνεται στους οδηγούς που έμειναν στους δρόμους, εγκλωβισμένοι στην Αττική Οδό, αλλά και στους ταξιδιώτες εις τρενοσέ. Απευθύνεται και στους συμπολίτες μας που στερήθηκαν για μέρες το ρεύμα. Όσοι ξέρετε δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες πολιτικές συμπεριφορές, θα πρέπει να μάθουν πως η δημόσια αυτοκριτική και η συγγνώμη ενός πρωθυπουργού δεν είναι μια απλή λέξη. Είναι μια πολιτική πράξη με ειδικό βάρος και με ξεχωριστή σημασία, η οποία οφείλει να βρίσκει το ισοδύναμό της σε συγκεκριμένες λύσεις. Δεν θα επικαλεστώ την παρέμβασή μου για να αποζημιωθούν όσοι εγκλωβίστηκαν. Νομίζω το θέμα αυτό το εξαντλήσαμε στη χθεσινή συζήτηση την οποία είχαμε. Και ούτε θα αναφερθώ στην έρευνα που διεξάγεται για το πώς το πρόβλημα απλώθηκε σε άλλες κεντρικές αρτηρίες, όλα στην ώρα τους. Όσο για την ηλεκτροδότηση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι χάρη στις προσπάθειες του Υπουργείου και του ΔΔΕ αυτή επανήλθε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στη Μύδεια, αλλά ούτε αυτό αρκεί. Θα το πω καθαρά. Τέτοια γεγονότα δεν πρέπει να επαναληφθούν. Και επίσης ενδιαφέρον ότι σήμερα και χθες χτυπήθηκαν από μεγάλες κακοκαιρίες Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και η Δανία και η Σουηδία. Έμειναν συμπολίτες μας, συμπολίτες των
Δανείοι, Σουηδοί, χωρίς ρεύμα, δεκάδες χιλιάδες. Δεν άκουσα εκεί κανένα πολιτικό κόμμα να ασκεί κριτική και να εργαλειοποιεί μια φυσική καταστροφή. Αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα αυτό το οποίο κάνετε. Ησυχία, παρακαλώ. Έχουμε το θάρρος να μπορούμε όχι μόνο να γνωρίζουμε τα λάθη μας, αλλά να προχωράμε και σε διαρθρωτικές αλλαγές, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό υπουργείο κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Ταυτόχρονα, η πολιτική προστασία να βοηθά σε μεγάλες πανελλαδικές δημόσιες εξορμήσεις, όπως η χνηλάτιση των κρουσμάτων COVID, αλλά και η επιχείρηση Ελευθερία για τον εμβολιασμό, που στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στα στελέχη της πολιτικής προστασίας. Τι αφήνει λοιπόν πίσω μας αυτή η αρνητική εμπειρία? Την ανάγκη καλύτερου συντονισμού μεταξύ κεντρικού κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης. Την πιο συστηματική και πιο γρήγορη εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων στη διαχείριση ανάλογων κρίσεων. Την αποκρυστάλλωση αυστηρών κανόνων στη λειτουργία των παραχωρησιούχων, οι οποίοι διαχειρίζονται κομβικές υποδομές. Και βέβαια την καλύτερη συγκρότηση επιτροπών διαχείρισης κρίσης με όλους τους συναρμόδιους στον ίδιο χώρο, οι οποίοι θα ακολουθούν και θα δρούν βάσει συλλογής πραγματικής πληροφορίας, αλλά κυρίως, κύριε Υπουργέ, βάσει προκαθορισμένων διαδικασιών. Αυτά για όσους κάνουμε τα διδάγματα προτάγματα και τα υπηρετούμε. Όχι με βάση τις κραυγές ενός κόμματος που ακόμα δεν έχει βρει να πει ούτε μία κουβέντα για την ευθύνη της ιδιωτικής εταιρείας. Και σήμερα πάλι, κύριε Τσίπρα, ούτε μία κουβέντα. Ούτε μία. Και επαναλαμβάνω, τι είναι αυτό το οποίο σας κάνει να υπερασπίζεστε τις αττικές διαδρομές με τέτοιο πάθος για τη σιωπή σας? Και βέβαια, που κάνετε φέτος πρόταση δυσπιστίας, γιατί έμεινε, βρήκε δυστυχώς στην πατρίδα μας, να υστερεί ακόμα στους εμβολιασμούς, ιδίως στις μεγάλες ηλικίες. Σήμερα, χάρη στις μεγάλες προσπάθειες, κυρίως του υγειονομικού κόσμου, αλλά και της πολιτείας, το 84% των ενηλίκων Ελλήνων είναι πια θωρακισμένο. Αν είχαμε, και είναι πολύ στενάχωρο αυτό, αν ήμασταν σε αυτό το ποσοστό στο οποίο καταφέραμε τελικά να φτάσουμε, αν ήμασταν σε αυτό το ποσοστό το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, πιστεύω ότι θα είχαμε γλιτώσει χιλιάδες συμπολίτες μας. Το 91% των συμπολιτών μας άνω των 60 είναι και αυτό θωρακισμένο. Αργά αλλά σταθερά τα κρούσματα φαίνεται να υποχωρούν, ενώ το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανταποκρίνεται στην πίεση. Αλλά δεν τελειώσαμε με την πανδημία. Ο αγώνας του εμβολιασμού από τη μία, της επιφυλακής από την άλλη, πρέπει να συνεχιστεί ανυποχώρητα. Και όποιες αστοχίες ωστόσο δεν μηδενίζουν το τεράστιο έργο το οποίο έχει γίνει. Υπερδιπλασιάστηκαν οι ΜΕΘ επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης, κύριε Τσίπρα. 560 μας είχατε παραδώσει εσείς, ο κύριος Ξανθός και ο κύριος Πολάκης. Έχουμε ξεπεράσει τις 1.100 και έχουμε προσλάβει 12.000 νέους επαγγελματίες υγείας στο σύστημα. Ενώ τώρα τα αντιϊκά φάρμακα φτάνουν στο σπίτι όσο νοσούν σοβαρά, με το Υπουργείο να σχεδιάζει ήδη το νοσοκομιακό χάρτη της επόμενης μέρας, αλλά και την αναβαθμισμένη πρωτοβάθμια φροντίδα που τόσο έχουμε ανάγκη. Αυτά είναι για όσους αντικρίζουν νυφάλια την αλήθεια. Αναρωτιέμαι αν μπορούν να τα ακούσουν
εκείνοι που διαλαλούσαν ότι τάχα δεν υπάρχουν τα εμβόλια και στη συνέχεια ότι ξεστοκάρονται. Αναρωτιέμαι αν μπορούν να τα ακούσουν όσοι αναλάμβαναν την ευθύνη των μολύνσεων σε διαδηλώσεις, ζητώντας να ανοίξουν τα σχολεία όταν έκλειναν και να κλείνουν όταν άνοιγαν. Εσείς δηλαδή που βάζατε νάρκες και τώρα υποκρίνεστε ότι τάχα βάζατε πλάτη. Δεν ξεχνάμε ποιοι υποτιμούσαν τους επιστήμονες προτείνοντας κτηνιατρικά φάρμακα για θεραπείες. Αναγνώρισε ο κύριος Πολάκης, χωρίς να τον αναφέρω, τον εαυτό του σε αυτό το οποίο είπα. Και βέβαια αναρωτιέμαι αν μπορείτε να τα ακούσετε όλα εσείς. Για παρακαλώ, δεν ακούγεστε. Ησυχία, ησυχία, ησυχία. Δεν ακούγεστε. Που καταψηφίσατε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Ησυχία, ησυχία, ησυχία. 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 Αξίζει. Αξίζει. Παρακαλώ, κύριε Πολάκη. Συγκρατήστε. Πάψτε επιτέλους. Μονοπολείτε τον, λέει, στα παράδεκτος. Συγκρατήστε, κύριε Τσίπρα, τον κύριο Πολάκη. Συγκρατήστε τον επιτέλους. Παρακαλώ, λίγη ντροπή. Συγκρατήστε τον. Μην είναι τόσο προφανής η ταύτισή σας μαζί του συνέχεια. Συγκρατήστε τον. Συγκρατήστε τον. Δεν σας κάνει καλό. Αξίζει να θυμόμαστε ότι εδώ και 2 χρόνια η πολιτεία στήριξε με 43 δισεκατομμύρια ευρώ την οικονομία και την κοινωνία. Κάλυψε αμοιβές και ασφάλιση όσων δεν δούλεψαν. Ανέστειλε οφειλές. Και κυρίως κρατήσαμε ζωντανές θέσεις εργασίας παντού στη χώρα. Περνάω έτσι στο κεφάλαιο οικονομία. Ένα μέτωπο το οποίο συνδυάστηκε μεθοδικά με αυτό της υγείας. Κουβέντα δεν είχατε να πείτε, κύριοι της αντιπολίτευσης, για το γεγονός ότι μέσα στην υγειονομική περιπέτεια η Ελλάδα θα εμφανίσει το 2021 ανάπτυξη πολύ πάνω από 7%. Μια επίδοση στις 3 υψηλότερες της Ευρώπης. Κουβέντα δεν είχατε να πείτε για το γεγονός ότι μέσα στην πανδημία η Ελλάδα παρουσίασε την μεγαλύτερη πτώση ανεργίας από οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χτυπήσαμε δηλαδή τη μεγαλύτερη μορφή αδικίας εν μέσω πανδημίας. Από 17,3% το 2019 έπεσε στο 13,4%. Για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια οι εργαζόμενοι στη χώρα μας ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια. Πιο ειδικοί θα αντιληφθούν προφανώς τι σημαίνει για τη χώρα να σκαρφαλώνει 12 θέσεις στην ανταγωνιστικότητα μέσα σε 2 χρόνια. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος που ανακοινώθηκε προχθές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας να σημειώνουν ρεκόρ 20ετίας. Οι εξαγωγές και η βιομηχανία κινούνται ανωδικά. Πρώτος αυξάνονται κατά 20%. Ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας αυξήθηκε τον Νοέμβριο κατά 23%. Λιγότερο ειδικοί θα διαπιστώνουν τη σημασία των παραπάνω όταν μεταφράζονται προφανώς σε συνέπειες για την καθημερινότητά τους. Την τόνωση του διαθέσιμου εισοδήματος κατά 6%. Και στην εικόνα καταστροφής
την οποία παρουσιάζεται, απαντά ίσως με τον καλύτερο τρόπο το γεγονός ότι οι ελληνικές καταθέσεις, οι καταθέσεις των νοικοκυριών, και των επιχειρήσεων έφτασαν σε σημείο ρεκόρ το μήνα Δεκέμβριο του 2021. Μουσική 200.000 νέες θέσεις μισθωτών, 50.000 άνεργοι που βρήκανε δουλειά πέρυσι μέσα από τα προγράμματα του ΑΕΔ και άλλοι 80.000 που θα βρουν δουλειά φέτος. Αλλά φυσικά και με την απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει σημαντικά και για δεύτερη φορά τον κατώτατο μισθό την 1η Μαΐου αυτού του έτους. Όλα αυτά τα οποία έγιναν δεν ήταν ούτε εύκολα, ούτε αυτονόητα. Πρόκειται για την εφαρμογή μόνιμων μέτρων με κοινωνική και αναπτυξιακή στόχευση. Ενώ ειδικά για την φορολογική μας πολιτική είναι προσαρμοσμένη ώστε να παρέχει δίκτυο στήριξης και να βελτιώνει το διαθέσιμο εισόδημα για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Ο ΕΜΦΙΑ έχει ήδη μειωθεί κατά 22% και επίκειται κι άλλη μείωση. Η συνολική φοροελάφρυνση των νοικοκυριών είναι πολύ σημαντική. Ο μηδενικός φόρος των γονικών παροχών έχει ανακουφίσει εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά. Όλα αυτά βέβαια έγιναν, κύριε Τσίπρα, από τη σημερινή κυβέρνηση, γιατί η προηγούμενη αύξησε όλους τους φόρους στο εισόδημα φυσικών και νομικών προσώπων, έτσι δεν είναι, κύριε Τσίπρα? Τον ΕΝΦΙΑ, το συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ, μειώνοντας το αφορολόγητο, αυξάνοντας την προκαταβολή για τις μικρές επιχειρήσεις, να τα θυμηθούμε και αυτά, επιβάλλοντας, αν θυμάστε καλά, 29 νέους φόρους από το κρασί και τη συνδρομητική τηλεόραση μέχρι και τη διανυκτέρευση σε ξενοδοχεία. Αυτά για να μην ξεχνιόμαστε, αλλά και για να συγκρινόμαστε. Αγαπητοί ΣΑΕΦΗ, είναι αυτή η εικόνα την οποία θέλουμε? Απαντώ πως όχι. Γιατί ξέρω πολύ καλά πως η ακρίβεια, ένα εισαγόμενο φαινόμενο το οποίο πλήττει όλες τις οικονομίες του πλανήτη, πριονίζει αρκετά από αυτά τα οποία επιτεύχθηκαν. Και γι' αυτό και η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε γενναίες επιδοτήσεις που μέχρι στιγμής αγγίζουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ στους λογαριασμούς ρεύματος, νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ενώ ενισχύονται ξεχωριστά και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Στο 40% ανέρχεται η έκπτωση στις τιμές του φυσικού αερίου, ενώ και το επίδομα θέρμανσης αυξήθηκε φέτος, ώστε να φτάσει σχεδόν σε 900.000 νοικοκυριά. Είναι αρκετή αυτή η ενίσχυση για να καλύψει όλες τις αυξήσεις? Απαντώ πως όχι. Γιατί καλύπτει, και δεν θα μπορούσε να είναι δυστυχώς αλλιώς, ένα μέρος μόνο των διεθνών ανατιμήσεων. Αυτές οι έκτακτες παρεμβάσεις τις οποίες κάνουμε θα συνεχιστούν. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να αμφισβητήσουν την δημοσιονομική ισορροπία. Δεν πρέπει δηλαδή να υπονομεύσουν το βασικό οικοδόμημα που έχουμε χτίσει ως τώρα και που είναι αυτό που μας επιτρέπει σήμερα να δίνουμε κάθε φορά έκτακτες επιχορηγήσεις και εκπτώσεις. Αυτά ασφαλώς ισχύουν για όσους αντιλαμβάνονται πώς λειτουργούν τα δημόσια οικονομικά και όχι προφανώς για όσους εκτοξεύουν εύκολες και ανέξοδες εισαγγελίες, είτε για την κατάργηση ειδικών φόρων,
που τελικά αντιστοιχούν σε ελάχιστα ευρώ, είτε για εξωπραγματικά πακέτα παροχών που θα ανάγκαζαν τελικά το κράτος να καταφύγει σε νέα φορολογία για να τα καλύψει. Οι μαθητευόμενοι μάγοι και τα λεφτόδεντρα ανήκουν πια σε άλλες εποχές. Σήμερα είναι η εποχή της αλήθειας και της ανάπτυξης για όλους. Μιας πολιτικής που θέλει μέσω των επενδύσεων να αυξάνεται η απασχόληση και ο δημόσιος πλούτος και σε αυτό να έχουν μερίδιο όλοι οι πολίτες. Μια πολιτική που θέλει μέσω της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της εξειδικευμένης εργασίας να κάνει πιο ανταγωνιστική τη χώρα. Και με αυτόν τον τρόπο να μπορεί να χρηματοδοτεί ένα δίκτυο ασφάλειας και τους πιο αδύναμους. Πρώτος πυλώνας αυτής της κατεύθυνσης είναι πια ορατός. 48 έργα ύψους σχεδόν 3 δις έχουν ήδη ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Σε 2,5 χρόνια εγκρίθηκαν σχεδόν 50 στρατηγικές επενδύσεις. 30 έργα ΣΔΙΤ που αγγίζουν τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα είχε ήδη ψηφιστεί, αν δεν είχε μεσολαβήσει η πρόταση της πιστείας, θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, έρχεται να διευρύνει σημαντικά αυτές τις προοπτικές. Και για πρώτη φορά η Ελλάδα είναι στην πρώτη δεκάδα των ελκυστικότερων χωρών για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων. Και πράγματι, τώρα πια αξιοποιούνται σημαντικές δημόσιες εκτάσεις που σκόνταφταν επί χρόνια στο σκόπελο της γραφειοκρατίας και στον ύφαλο της ιδεολειψίας. Στο ελληνικό, στην Κασιόπη, δημιουργούνται ήδη χιλιάδες θέσεις εργασίας. Τουριστικές επενδύσεις προχωρούν παντού στη χώρα. Εδώ στο κέντρο της Αθήνας γίνεται ένας οργασμός επενδυτικός. Ολοκληρώθηκαν μεταβιβάσεις ακινήτων στην Αφάντου της Ρόδου, στις Γούρνες, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αναζωογονείται η ελληνική μεταποίηση. Πολλά τα παραδείγματα ελληνικών επιχειρήσεων, υφιστάμενων και καινούριων, που επενδύουν στην ανταγωνιστική βιομηχανία. Και ταυτόχρονα κάτι θα πρέπει να έχετε ακούσει, κύριε Τσίπρα, κάτι πρέπει να έχετε ακούσει για το γεγονός ότι η χώρα μας γίνεται έδρα διεθνών τεχνολογικών κολοσσών. Φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί δεν θα ερχόντουσαν στην Ελλάδα αν η χώρα βρισκόταν στα πρόθυρα της καταστροφής. Κάτι παραπάνω πρέπει να ξέρουν, κάτι πρέπει να βλέπουν. Κάτι πρέπει να βλέπει η Microsoft, η οποία έρχεται να επενδύσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ για τη δημιουργία 3 data center. Κάτι πρέπει να βλέπει η Digital Reality, πραγματοποιεί μια παρόμοια επένδυση σημαντικών κεφαλαίων σε ύψος δεκαετίας. Κάτι πρέπει να βλέπουν εταιρείες όπως η Cisco και η Deloitte, που λειτουργούν κέντρα τεχνογνωσίας με εκατοντάδες θέσεις υψηλής εξειδίκευσης. Στην έρευνα πρωταγωνιστούν εταιρείες όπως η Pfizer, με το Κέντρο Επιχειρησιακών Λειτουργιών, που και αυτό βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη. Και εργάζονται 500 στελέχη. Σας συνιστώ, κύριε Τσίπρα, κάποια στιγμή να το επισκεφτείτε. Θα διαπιστώσετε ότι πολλοί από αυτούς οι οποίοι εργάζονται εκεί είναι νέα παιδιά τα οποία έφυγαν στα χρόνια της κρίσης, έφυγαν πολλά επί δικών σας ημερών και επέλεξαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης. Τι γίνεται να τους μιλήσετε λίγο, να ακούσετε τις ιστορίες τους. Και βέβαια όλα αυτά πλαισιώνονται και από άλλες παράλληλες επενδύσεις, από στοχευμένες ιδιωτικοποιήσεις, από την αντιμετώπιση εκκρεμών προβληματικών φακέλων, τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, η Ελευσίνα, η Ελβό, η Σύρος, η οποία λειτουργεί σήμερα και 600 εργαζόμενοι έχουν μεροκάματο και εκφράζουν την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση έλυσε τα ζητήματά τους. Όλα αυτά είναι, σας είναι αδιάφορα, έτσι δεν είναι? Αλλά και τους εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκουν δουλειά σε αυτές τις εταιρείες δεν είναι καθόλου αδιάφορο, κύριε Τσίπρα. Και σας επιβεβαιώνω ότι όλοι αυτοί δεν ακούνε καθόλου όλα αυτά τα οποία είπατε σήμερα. Σε αυτή την εικόνα καταστροφής την οποία παρουσιάσατε. Και βέβαια, να προχωρούν μεγάλα έργα στο οδικό δίκτυο Ε65,
Πάτρα Πύργος, να μην θυμηθούμε τώρα τις αμαρτίες, επειδή μας μιλήσατε και για διαφάνεια των αγαπημένων σας εργολάβων, όταν κόψατε, πετσοκόψατε το έργο στα 8 για να μπορέσετε να το δώσετε στους αγαπημένους σας εργολάβους. Και ναι, αυτή η κυβέρνηση κατάφερε και το ξεκόλλησε και τα έργα στο δρόμο Πάτρα Πύργου ξεκινούν εντός των επόμενων μηνών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο δεύτερος πυλώνας της πολιτικής μας, στον οποίο θέλω να αναφερθώ σήμερα, εδράζεται στην κοινωνική μας πολιτική. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν υπάρχει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη χωρίς κοινωνική συνοχή. Δεν υπάρχει τελικά επιτυχημένη επιχείρηση χωρίς ικανοποιημένους εργαζόμενους. Αυτούς που με την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας του Υπουργείου Εργασίας θα μπορούν επιτέλους να έχουν αντικειμενική εγγύηση για τα ωράρια και τις υπερορίες τους. Και ο κόσμος εργασίας διαθέτει πλέον ένα σαφές πλαίσιο για την απασχόληση εξ αποστάσεως. Περισσότερες άδειες και για τους δύο γονείς. Προστασία από την αυθαιρεσία στους χώρους εργασίας. Ο καινοτόμος θεσμός του πρώτου ενσύμου έρχεται να ενισχύσει νέα παιδιά που δεν είχαν δουλέψει ξανά στη ζωή τους, με την σημαντική οικονομική υποστήριξη των 1.200 ευρώ, 600 στον εργαζόμενο, 600 ευρώ στην επιχείρηση, για να βρει ένα παιδί που δεν έχει ξαναδουλέψει την πρώτη του δουλειά. Στους νέους, άλλωστε, απευθύνεται ένα ειδικό πολύπλευρο πρόγραμμα. Ξεκινάμε κινήσεις όπως η απαλλαγή από τα τέλη κινητής τηλεφωνίας, που υλοποιείται ήδη. Εκπαιδευτικά βάουτσερ για να αποκτήσουν υπολογιστές. Και φτάνουν σε σημαντικές θεσμικές τομές, όπως η ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Με τη δημιουργία του ατομικού του σκουμπαρά στις επικουρικές συντάξεις, που θα προσφέρει τελικά στα νέα παιδιά υψηλότερες συντάξεις και πλήρη ανταποδοτικότητα. Αλλά και στο μέτωπο των πιο αδύναμων μιλούν τα ίδια τα δεδομένα. Θυμίζω ότι το Δεκέμβριο 634.000 χαμηλοσυνταξιούχοι και δικαιούχοι αναπηρικού επιδόματος έλαβαν έκτακτη ενίσχυση 250 ευρώ. Τον ίδιο μήνα, διπλάσια επιχορήγηση κατευθύνθηκε στα 250.000 νοικοκυριά που δικαιούνται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Και για να μην αναφερθώ στις ειδικές κατηγορίες συμπολιτών μας. 2.000 άνεργοι αμαία και συγγενείς τους έχουν ήδη προσληφθεί στο δημόσιο. Η εφαρμογή της κάρτας αναπηρίας θα διευκολύνει από φέτος πολύ την καθημερινότητα 180.000 ανάπηρων συμπολιτών μας. Και αυτά είναι μέρος μόνο των δράσεων που απευθύνονται σε αυτή την ευαίσθητη κοινωνική ομάδα. Μπορούσα να μιλήσω ακόμα για το προσωπικό βοηθό, μια τόσο σημαντική μεταρρύθμιση για τους ανάπηρους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα κινητικότητας. Για την Ταντά της Γειτονιάς, αυτό το καινοτόμο θεσμό που έρχεται να υποστηρίξει τις εργαζόμενες μητέρες. Θα μπορούσα να μιλήσω και για τα 14.000 περισσότερα παιδιά που βρήκαν θέση σε παιδικούς σταθμούς, για τα 2.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο παιδί που υλοποιήθηκαν και θεσμοθετήθηκαν από αυτή την κυβέρνηση. Πρόκειται για όψεις ενός κράτους που διευκολύνει την καθημερινότητα του πολίτη. Και γι' αυτό και ψηφιοποιείται. 1.300 υπηρεσίες παρέχονται ήδη ηλεκτρονικά από τον gov.gr. Καταργώντας περίπου 60, προσέξτε, 60 ετήσιες επισκέψεις του πολίτη σε δημόσιους φορείς. Μεγάλο μέρος των συναλλαγών γίνεται πια αυτόματα. Την έκδοση πιστοποιητικών, αδειών κυκλοφορίας, μέχρι άειλες ταογραφήσεις και βέβαια τα ραντεβού για τον εμβολιασμό. Όλα αυτά
αφορούν αυτούς που μπορούν να εκτιμήσουν την αληθινή φροντίδα για τον εργαζόμενο και τον πιο αδύναμο, αλλά και την αξία της τεχνολογίας, όταν αυτή συνοδεύεται από το χαμόγελο. Και προφανώς όχι από αυτούς που συνομιλούσαν μόνο με εργατοπατέρες και κρατούσαν τους πολίτες όμοιρους με προεκλογικά αντίδωρα. Και ασφαλώς όχι από όσους είχαν τέτοια αποτελεσματική ψηφιακή πολιτική, ώστε επί 4 χρόνια δεν κατόρθωσαν καν να ενεργοποιήσουν το 112. Και κύριοι συνάδελφοι, μια συζήτηση όπως η σημερινή παραδοσιακά προδιαθέτει για αναφορές σε όλα τα πεδία πολιτικής. Αυτό είναι πρακτικά αδύνατο να γίνει. Θα κάνω όμως μια πολύ σύντομη ξεχωριστή μνήμα στα 118 πρότυπα και πειραματικά σχολεία και επαγγελματικά λύκεια τα οποία ιδρύσαμε. Στο νέο σχολείο των 166 νέων προγραμμάτων σπουδών και στις 16.200 προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών που για πρώτη φορά αυτή η κυβέρνηση έκανε εδώ και μια δεκαετία. Δεν μπορώ όμως να μην σταθώ στην ακρογωνία εθνική προϋπόθεση της ισχυρής Ελλάδος που όλοι οραματιζόμαστε, που δεν είναι άλλη από την αμυντική και τη διπλωματική μας πολιτική, αυτή που πλαισιώνεται και από τους αποτελεσματικούς χειρισμούς μας το μεταναστευτικό. Το 2019 μετανάστες και πρόσφυγες που βρισκόντουσαν σε δομές ήταν 65.000, σήμερα είναι περίπου η μισή. 121 παλιές δομές, πολλές από αυτές ήταν τρόγλες, έγιναν 34 και τώρα είναι ανθρώπινες. Και οι ροές μειώθηκαν στο χαμηλότερο σημείο εδώ και 10 χρόνια. Γιατί κάναμε πράξη τη δέσμευσή μας να φυλάμε τα σύνορα της πατρίδας μας. Είτε είναι χερσαία, είτε είναι θαλάσσια. Σήμερα η Ελλάδα έχει ένα πλέγμα ισχυρών στρατηγικών σχέσεων με την Αμερική και τη Γαλλία, με την οποία μάλιστα συνδέεται με αμυντική συνδρομή. Η σχετική συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα έρθει να ψηφιστεί στο Κοινοβούλιο εντός του επόμενου μήνα. Και εκεί θα πρέπει να εξηγήσετε, κύριε Τσίπρα, γιατί δεν την ψηφίζετε. Θα αναμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την τοποθέτησή σας. Και φαντάζομαι ότι όταν αναφέρεστε στα 5 δισεκατομμύρια των απευθείας αναθέσεων, έχετε συμπεριλάβει και τη δαπάνη για τα Ραφάλ, έτσι δεν είναι? Γιατί τα πρώτα Ραφάλ πετάνε ήδη στους ελληνικούς ουρανούς και ξεκίνησαν ήδη να αναπηγούνται και οι νέες φρεγάτες. Γιατί αυτή η κυβέρνηση επενδύει στην άμυνα της χώρας. Γιατί χωρίς ισχυρή άμυνα δεν υπάρχει εθνική αυτοπεποίθηση και αξιόπιστη εξωτερική πολιτική. Ναι, αυτά τα Ραφάλ για τα οποία ούτε ένα στέλεχός σας δεν καταδέχτηκε να έρθει στην τελετή υποδοχής. Η εξωτερική μας πολιτική συνάπτει συμφωνίες που κατοχυρώνουν τα δικαιώματά μας στη θάλασσα με πολλά γειτονικά κράτη. Πλώνει τη φιλία μας από το Ισραήλ μέχρι τον αραβικό κόσμο. Πιστεύω ότι είναι εξελίξεις που κάνουν υπερήφανους όλους τους Έλληνες. Εκτός βέβαια από όσους πίστευαν ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα και οι μετανάστες πρέπει να έρχονται και μετά να εξαφανίζονται με κάποιο μαγικό τρόπο. Και πέραν ασφαλώς εκείνων που διαδήλωναν στο δρόμο υπέρ του Κοφοντίνα, αλλά στη Βουλή καταψηφίζουν κορυφαίες στρατηγικές συμφωνίες για τη χώρα. Σε εσάς αναφέρομαι.
Πρόκειται για τους ίδιους που τώρα μιλούν για δήθεν καθεστωτισμό και αυταρχισμό της κυβέρνησης. Αφιερώσατε το 1/3 της ομιλίας σας για τον κύριο Φουρθιώτη. Το 1/3 της ομιλίας σας πήρατε αγκαλιά έναν υπόδικο, ο οποίος μεγαλούργησε επί δικών σας ημερών και παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη επί των δικών μας ημερών. Αναρωτιέμαι, αν όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούν με αυτή την επιλογή σας, γι' αυτό την κάνατε τελικά αυτή την πρόταση δυσπιστίας. Γι' αυτό την κάνατε, για τον κύριο Φουρθιώτη. Έτσι δεν είναι? Είναι τόσο σημαντικός ο κύριος Φουρθιώτης στο πολιτικό στερέωμα. Παρακαλώ. Βρήκα ενδιαφέρον. Ελάτε τώρα. Θα μιλήσουμε σε λίγο για τον Βούρκο. Βρήκα ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο κύριος Φουρθιώτης είναι τόσο σημαντικός στον πολιτικό διάλογο που κανένας άλλος αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο οποίος πήρε το λόγο, δεν έκανε ούτε μία αναφορά σε αυτόν. Κανείς, μόνο εσείς, το 1/3 της ομιλίας σας. Πόσο πιο χαμηλά, κύριε Τσίπρα, θα πέσετε? Πόσο πιο απελπισμένος θα γίνετε? Εν πάση περιπτώσει. Ελάτε, δεν ακούγεστε έτσι κι αλλιώς. Ησυχία. Για να μιλήσουμε πάλι. Δεν έχουν νόημα αυτά. Ησυχία. Για να μιλήσουμε πάλι με πραγματικά ησυχία. Δεδομένα. Θεσμοθέτηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποτέλεσε έργο αυτής της κυβέρνησης, όπως και η αναβάθμιση των ανεξάρτητων αρχών. Η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης με σεβασμό στην επετηρίδα τους, αλλά και η αναθεώρηση του ποινικού κώδικα που ευθυγραμμίζεται πλέον με τις ευαισθησίες της κοινωνίας. Τα γεγονότα λοιπόν αρκούν, γιατί δεν έχω πολλά να πω περί δημοκρατίας με αυτούς οι οποίοι στοχοποίησαν συστηματικά 10 κορυφαία πολιτικά πρόσωπα. Όχι για το μεγαλύτερο σκάνδαλο, όπως έλεγε ο διαβόητος Ρασπούτιν της εποχής, υπουργός σας, αλλά για την αθλιέστερη σκευωρία με το όνομα Νοβάρτης. Μια σκευωρία που κατέρευσε με πάταγο και οι πρωταγωνιστές της βρίσκονται σήμερα στα χέρια της δικαιοσύνης. Ένα στο ειδικό δικαστήριο και άλλοι κατηγορούμενοι. Οι ύποπτοι. Όχι για την άποψή τους. Προσέξτε. Όχι για την άποψή τους, αλλά γιατί δημοσίευσαν ψεύτικα στοιχεία για να στήσουν ψεύτικες κατηγορίες. Γι' αυτό καλούνται ως ύποπτοι, όχι για την άποψή τους. Αυτό δεν λέγεται δημοσιογραφία, αυτό λέγεται συμμορία. Δεν λέγεται ελευθεροτυπία, αλλά ελευθεροδολοφονία. Με αυτόν τον υπόκοσμο είστε αγκαλιά. 2. Ελάτε, ησυχία παρακαλώ. Θα μιλήσω σήμερα μόνο για λογαριασμό της παράταξης της οποίας έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος. 2 πρώην πρωθυπουργοί, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Πικραμένος. 4 στελέχη του κόμματός μας, οι κύριοι Αβραμόπουλος, Γεωργιάδης, Λικουρέτζος και Σαλμάς στοχοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της σκευωρίας. Όλων οι υποθέσεις αρχιοθετήθηκαν από τη δικαιοσύνη. Πότε επιτέλους θα έχετε το θάρρος να τους ζητήσετε συγγνώμη? Πότε?
Κάντε το τώρα αν έχετε το θάρρος. Διακόπτω την ομιλία μου και πάρτε το λόγο να του ζητήσετε συγγνώμη. Τους κρεμάσατε στα μανταλάκια σε αυτήν εδώ πέρα την αίθουσα. Στην πιο άθλια στεγορία η οποία κατασκευάστηκε ποτέ. Και σήμερα που υποθέσεις τους μπήκαν στο αρχείο, κάθεται σιωπηλός. Και μη διάτε κάτω από τη μάσκα. Ντροπή σας, ντροπή σας, ντροπή σας. Και μας κάνετε και κηρύγματα για το κράτος δικαίου. Εσείς. Όσο για τα δικαιώματα, άλλοι μιλούν για αυτά και άλλοι τα υπηρετούν. Γιατί η εθνική στρατηγική για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ και ΣΥΝ είναι δικό μας έργο. Όπως και τα εθνικά σχέδια για την ισότητα των φύλων, για την αντιμετώπιση της κακοποίησης των παιδιών και των γυναικών, όπως και για τις υποχρεώσεις μας απέναντι στα άτομα με αναπηρία. Τα δικαιώματα λοιπόν, κύριοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν είναι μόνο κινήματα, είναι και κινήσεις. Απόδειξη ότι όσοι φλιαρούν αντί να δρούν, δεν μπόρεσαν επί χρόνια να κάνουν ούτε τις πιο απλές κινήσεις. Και έπρεπε να έρθει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία για να γίνει το αυτονόητο αλλά και δυναμικό στο συμβολισμό του. Να καταργήσει δηλαδή τον αποκλεισμό των ομοφυλόφιλων συμπολιτών μας από την εθελοντική αιμοδοσία. Ούτε αυτό δεν μπορούσατε να κάνετε εσείς που κόπτεστε δήθεν για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ και συμπολιτών μας. Ούτε αυτό τόσο δύσκολο σας ήταν. Έπρεπε να το κάνει ο κύριος Πλεύρης, τον οποίο κατά τα άλλα κατηγορείται για ακροδεξιό. Είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Μια μικρή λεπτομέρεια που αναδεικνύει όμως μια μεγάλη διαφορά. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλησα να περιγράψω μόνο μερικές πλευρές της πολιτικής μας. Όπως είπα, όχι για να απευθυνθώ πρωτίστως στον κύριο Τσίπρα, αλλά για να μιλήσω στους πολίτες. Στόχος μου δεν είναι να συμβάλλω στο τοξικό κλίμα στο οποίο αισθάνεται άνετα ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Για μένα και για την κυβέρνησή μας, κάθε κρίση, είτε αυτή εκδηλώνεται στα σύνορά μας, είτε εκδηλώνεται στην υγεία, είτε εκδηλώνεται στην οικονομία, είναι μια στιγμή αγωνίας και ευθύνης. Είναι μια πρόκληση να ενωθούμε και να γίνουμε καλύτεροι. Για σας όμως δεν αποτελεί παρά αφορμή για πολιτική κερδοσκοπία και για κομματικό γιουρούσι. Με άλλα λόγια, θέλω να αναδείξω πόσο αληθινά διαφορετικοί είμαστε. Γιατί εκπροσωπώ μια κυβέρνηση η οποία προχωρά κάνοντας πολλά σωστά αλλά και κάποια λάθη, ενώ εσείς κύριε Τσίπρα εκπροσωπείτε απλά μια λάθος κυβέρνηση. Ακριβώς γι' αυτό η σημερινή πρόταση δυσπιστίας είναι ουσιαστικά μια κίνηση απελπισίας. Είναι μια μομφή χωρίς μορφή. Προφανώς και είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Γιατί οι διαφορές μας δεν σταματούν μόνο εκεί. Η δική μας παράταξη, όπως έχω πει πολλές φορές, είναι ανοιχτή σε κάθε γόνιμη ιδέα, από κάθε ρεύμα. Είναι μια παράταξη που έχει αποδείξει στην πράξη ότι μπορεί να υποδεχθεί κάθε προοδευτικό πολίτη. Και με αυτόν συναντιόμαστε όχι μόνο στις προγραμματικές διακηρύξεις, αλλά και στις δυσκολίες υλοποίησης του κυβερνητικού μας προγράμματος. Γιατί είναι αλήθεια ότι η χώρα πέτυχε πολλά μέσα σε πρωτοφανείς ανταξιότητες. Δεν πρόλαβε ωστόσο να γευτεί όλα τα θετικά αποτελέσματα των μεγάλων αλλαγών που προώθησε αυτό το διάστημα. Φωτεινές ακτίνες τους πάντως προβάλλουν ήδη μαζί με την μεσοπρόθεσμη ελπίδα της αποδρομής της υγειονομικής κρίσης. Και τότε
θα ξεκινήσει και η περίοδος απόδοσης των μεγάλων τομών που έχουν συντελεστεί και θα είναι πραγματικά η ώρα της ευημερίας για όλους. Σε αυτήν την αισιόδοξη πορεία, η κυβέρνηση θα ήθελε δίπλα της, στο πλαίσιο της άσκησης δημιουργικής κριτικής και κατάθεσης προτάσεων, όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Αν και με την αξιωματική αντιπολίτευση είναι γνωστό πια ότι μας χωρίζει χάος, χάσμα πολιτικό, ηθικό, αισθητικό, θα περίμενα μία πιο θετική ανταπόκριση και περισσότερες δημιουργικές προτάσεις από το κοινάλ. Εξηγούμε. Όχι γενικές αρχές και εύκολα συνθήματα τα οποία καταλήγουν σε ευχές. Ρεαλιστικά μέτρα, κοστολογισμένα, προσαρμοσμένα στις παρούσες συνθήκες. Δεν θα μπορείτε, κυρίες και κύριοι του κοινάλ ΠΑΣΟΚ, να μείνετε για πολύ στον εξώστη με τον αρχηγό σας να δίνει συνεντεύξεις επιτίδιας ασάφειας. Δυστυχώς, τέτοιες συγκεκριμένες προτάσεις δεν άκουσα κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών. Και βέβαια... Ησυχία. Κύριε Σκανδαλίδη, μιλήσατε, γράφετε πολλά άρθρα, σας ξέρουμε. Ησυχία. Κύριε Σκανδαλίδη, τώρα... Σας άκουσα να καταλήγετε την ομιλία σας λέγοντας εσείς ο ίδιος ότι ερχόμαστε το μέλλον. Τώρα να το λέτε εσείς είναι και λίγο τραβηγμένο, συγγνώμη. Σας άκουσα με προσοχή. Από το μέλλον δεν έρχεστε πάντως. Θα περίμενα πάντως ότι οι διακηρύξεις σας, κύριε Κατρίνη, περί αυτόνομης πορείας θα οδηγούσαν τελικά και σε μια αυτόνομη στάση, σε ένα διαφοροποιημένο λόγο και σε μια ανάλογη ψήφο. Αντίθετα όμως, διαπιστώνω ότι επιλέξατε να συνταχθείτε πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ και αυτό τελικά θα καταγραφεί στην ιστορία. Είχατε την επιλογή να διαφοροποιηθείτε, συνταχθήκατε πλήρως με την πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κλείνω με το εξής σχόλιο. Η χώρα προχωρά με αισιοδοξία και με αυτοπεποίθηση προς την επόμενη μέρα, εδραιώνοντας κάθε βήμα της προς εμπρός, αντλώντας δύναμη από τις όποιες καθυστερήσεις στους ρυθμούς μας. Γιατί από τη μία πλευρά η εθνική οικονομία και η κοινωνία οφείλει να συντονίζεται με τις διεθνείς τάσεις, τις πράσινες πολιτικές, τις τεχνολογίες αιχμής. Αλλά πρέπει η πολιτική μας να είναι συνεπής και με τα ζητούμενα της κοινωνίας. Ενώ από την άλλη πλευρά η συλλογική πρόοδος προϋποθέτει πολιτική σταθερότητα και συνέχεια στον εξυγχρονισμό του κράτους. Όσο για τη σημερινή πρόταση δυσπιστίας, πολύ γρήγορα, ίσως και αύριο, θα έχει ξεχαστεί ως ένα ακόμα πυροτέχνημα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να αμυνθεί στον εσωκομματικό αναβρασμό και στον εξωκομματικό ανταγωνισμό που τον πολιορκούν. Αποδείχθηκε εξάλλου ότι ήταν χωρίς ουσία και χωρίς αντίκρισμα. Και αυτό, και κλείνω με αυτή την παρατήρηση, είχε αποτυπωθεί πριν ακόμα αρχίσει η συζήτηση σε δύο ταυτόχρονα στιγμιότυπα. Το πρωί της Πέμπτης που μας πέρασε, ένας από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς κολοσσούς του κόσμου, η JP Morgan, ανακοίνωνε την εξαγορά μέρους μιας εταιρείας, ελληνικής εταιρείας ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών, της Via Wallet, προσφέροντας κεφάλαια άνω του 1 δισεκατομμυρίου για την ανάπτυξή της. Ταυτόχρονα, ο επικεφαλής του Αμερικανικού κολοσσού μου ανακοίνωνε τις προθέσεις της τράπεζας να επενδύσει περισσότερο στην Ελλάδα, καθώς και ότι έχει επιλέξει η JP Morgan την Ελλάδα ως βάση για την ευρύτερη περιοχή. Ενώ παράλληλα γινόταν γνωστό ότι κάθε εργαζόμενος της εταιρείας θα λάμβανε αθρηστικό μπόνους σε μετρητά αλλά και σε δικαιώματα μετοχών ύψους 400.000
ευρώ. Μία ακόμα ψήφος εμπιστοσύνης και μία νέα ευκαιρία πρόοδου για τη χώρα. Την ίδια στιγμή που συνέβαιναν αυτά, σε απόσταση μόλις λίγων εκατοντάδων μέτρων, ο κύριος Τσίπρας κατέθεται πρόταση δυσπιστίας κατά της χειρότερης κυβέρνησης από τη μεταπολίτευση και μετά. Δύο παράλληλα γεγονότα, δύο διαφορετικές εικόνες, δύο αντίρροπα μηνύματα, τελικά δύο διαφορετικοί κόσμοι. Απόψε, το καταδικασμένο παρελθόν μέμφεται το δημιουργικό παρόν και το ελπιδοφόρο μέλλον και γι' αυτό σας καλώ να το καταψηφίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.